και έναν καιρό. Δεν υπήρχαν κινητά. Δεν υπήρχαν υπολογιστές, ούτε μικρές οθόνες, ούτε τηλεόραση. Υπήρχε μόνο η μεγάλη οθόνη στους κινηματογράφους. Και στα σπίτια ένα ξύλινο κουτί, πιο μεγάλο, πιο μικρό, άλλοτε στο σαλόν ή στην τραπεζαρία ή στην κουζίνα. Εκεί που η οικογένεια μαζευόταν όχι μόνο για να φάει, αλλά για να μοιραστεί τα νέα της ημέρας. Να μοιραστεί καημούς και χαρές. Εκεί το ραδιόφωνο, το ξύλινο κουτί με τις φωνές. Φωνές εκφωνητών ειδήσεων, φωνές καλών τραγουδιστών, φωνές ορχήστρας, φωνές οργάνων καλής μουσικής, έντεχνης, παραδοσιακής ή κλασικής και οπωσδήποτε φωνές ηθοποιών. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή βράδυ αυτές οι φωνές οι ξεχωριστές, οι μοναδικές των μεγάλων Ελλήνων ηθοποιών που ήταν τα γερά θεμέλια του Εθνικού μας Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης, του Ελεύθερου Θεάτρου, έκαναν τις ψυχές των ακροατών να ταξιδεύουν. Δεν υπήρχε εικόνα, γιατί υπήρχε κάτι πιο δυνατό. Η φαντασία. Έτσι λοιπόν και εγώ από μικρούλα ταξίδευα στον χώρο και στον χρόνο με τα μεγάλα έργα του Διεθνούς Θεάτρου και τις αγαπημένες φωνές της Παξινού και του Μινωτή, της Λαμπέτη και του Χόρν, της Συνοδημού και του Κοτσόπουλου, της Ματολίδου και του Κατράκη, αλλά και των αγαπημένων δασκάλων, της Αρώνη, της Χατζιαργύρη, του Τζόγια και του Βόκοβιτς και ακόμα του Χατζημάρκου, του Λαζάνη, της Ζαβιτσιάνου, του Κουλιοντζή, της Αγγελίδου. Στους νέους βέβαια δεν είναι τίποτα αυτά τα ονόματα. Είναι μόνο ονόματα. Για όσους όμως είναι λίγο πιο μεγάλοι ή λίγο πιο μικροί από μένα, ήταν ένας κόσμος ολόκληρος, κόσμος γνώσης, σκέψης, χαράς και συγκίνησης. Γι' αυτό και εγώ απόψε, χωρίς θεαματικά κοστούμια, χωρίς σκηνικά, εικόνες, πολύπλοκους φωτισμούς, θέλω μόνο με το έργο που έγραψα για σας και τη φωνή μου να κάνω τη φαντασία σας δημιουργό. Δημιουργό εικόνα και προσώπων. Κι αν μπορώ να οδηγήσω την ψυχή σας σε κόσμο συναισθημάτων με τον πιο απλό τρόπο που υπάρχει. Αυτόν της ανάγνωσης. Έτσι όπως γινόταν, γίνεται και ίσως θα γίνεται στο μέλλον η ηχογράφηση των θεατρικών έργων για το ραδιόφωνο. Κάθε φορά σε κάθε παράσταση που δημιουργώ, βάζω ένα στίγμα με τον εαυτό μου. Θα τα καταφέρω. Εσείς θα μου πείτε στο τέλος. Ευχαριστώ θερμότατα. Μία πολύ ωραία, νέα, έξυπνη, δημιουργική κυρία των Τρεβενών. Της εύχομαι από την ψυχή μου να είναι υγιής και να μπορέσει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε τούτη την πόλη που αγαπάει, στο χώρο του πολιτισμού. Δεν είναι άλλη από την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Ιφηγένεια Στεριούλα. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο η κυρία Στεριούλα η όμορφη των Τρεβενών. Αυτές τις τρεις μέρες που βρέθηκα σε τούτη την πόλη με τον άντρα μου, διαπίστωσα ότι έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Γι' αυτό να δείτε όλες σας γερές και ευτυχισμένες και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ θερμά βεβαίως και τον κύριο Δήμαρχο Γεώργιο Δασταμάνη. Ευχαριστώ θερμά τους υπαλλήλους του Δήμου Γρεβενών που συνέβαλαν σε αυτήν
Και βέβαια, κυρίως, ευχαριστώ εσάς, το αγαπημένο κοινό, για εσάς και όλους. Για εσάς και ψυχήρα. Εκπροσωπώντας τον Δήμο Βρεμενών, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για την υπέροχη και συγκλονιστική παράσταση που μας χαρίσατε και για την ερμηνεία σας και φυσικά να σας συγχαρώ για την ποιότητά σας, γιατί μετά από 2 χρόνια αποχής από τα πολιτιστικά είναι αναγκαίο να αναζητήσουμε μια ποιότητα στην τέχνη. Επίσης ευχαριστώ όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Βρεμενών και να σας καλέσουμε στις υπόλοιπες, να παρεμβεθείτε και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που διοργανώνει στα πλαίσια του πολιτιστικού του καλοκαιριού για το 2022. Ευχαριστούμε πολύ.